κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Η αλήθεια είναι ότι όλα μαζί δεν μπορούμε να τα κάνουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των διαδικασιών. Νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πέρσι και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Έχουμε προγραμματίσει κάποια πράγματα, έχουν γίνει ήδη κάποια πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και θα γίνει όπως το φανταζόμαστε. Είναι ένα σημείο επισκέψιμο. Από πέρσι έχει και είσοδο. Mm-hmm. Όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Κρήτη, σε σημεία που είναι επισκέψιμα και έχουν κάποια φροντίδα και κάποια τέλος πάντων βασικά στοιχεία ασφάλειας. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να κάνουμε καταθέσεις στο Δήμο ή σαν εταιρεία διαχείρισης σημαδές από το Φαράγγι. Απλά προσπαθούμε μέσα από τη διαδικασία του πενιχρού εισιτηρίου, τολμώ να πω, δηλαδή 3 ευρώ νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό ποσό, να συζητείτε με τέτοιο τρόπο και ούτως ώστε να συντηρούμε περισσότερο το Φαράγγι παρά οτιδήποτε άλλο. Γίνονται κάθε χρόνο παρεμβάσεις δυστυχώς, διότι δεν μπορεί να πεις ότι κάνεις κάτι και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Ξέρετε, φύση είναι, πέρυσι κατέβασε νερό, μας πήρε σχεδόν όλα τα γεφυράκια του Φαραγγιού, φέτος τα ξαναφτιάξαμε από την αρχή. Φέτος έχουμε εγκαταστήσει σύστημα με ενδοεπικοινωνίας, τουλάχιστον τις πάνω με την κάτω είσοδο. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί είμαστε στη φύση, οπότε δεν είναι κολλάμε. Πρέπει να φέρουμε ρεύμα, πρέπει να φέρουμε ίντερνετ, πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε κάνει μερικά πράγματα. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα εγκατασταθεί και σύστημα πυρανίχνευσης, ούτως ώστε να αποκλείσουμε και τον εφιάλτη της περιοχής μας λόγω των ξηροθετικών συνθήκων. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ θέλω μόνο να αναφερθώ, επειδή γράφονται και λέγονται διάφορα, ότι το 2017, από το που δεν υπήρχε είσοδος, δεν υπήρχε τίποτε, απεγκλωβίστηκαν από το Φαράγγι, είχαμε 18 περιστατικά στο Φαράγγι. Το 2018 είχαμε 10, το 2019 που ήταν και το πικ του τουρισμού μας είχαμε 82, από το 2020 και μετά που εγκαταστήθηκε η ειστήριο, το 2020 λόγω κορονού ήταν λίγα τα περιστατικά. Πέρυσι όμως είχαμε 3 περιστατικά και φέτος μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, 6. Αυτό και μόνο αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του εισιτηρίου. Τα παιδιά, οι εργαζόμενοι εδώ ενημερώνουν τον οποιοδήποτε προσπαθεί να εισέλθει στο Φαράγγι με λάθος τρόπο, με λάθος ενδυμασία και υπόδηση, ότι δεν μπορεί να το περάσει το Φαράγγι έτσι. Έχουν γίνει προφανώς πάρα πολλές βελτιώσεις εσωτερικά, περνιέται πολύ εύκολα από ό,τι περνώντας στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αν φανταστείτε ότι σε κάθε επέμβαση που έγινε στο Φαράγγι απαιτούνται τουλάχιστον 8 άτομα, καταλαβαίνετε την εξοικονόμηση και το κέρδος για την εθνική οικονομία. Νομίζω πως με απλές κινήσεις μπορούμε να αναπτύξουμε και να διαφημίσουμε τον τόπο μας, και αυτό ήταν ένα παράδειγμα αυτό που έγινε με το ρίχτη. Περισσότερο μας ενδιαφέρει το να φεύγει ο επισκέπτης από τον τόπο μας ευχαριστημένος, ασφαλής πρώτα απ' όλα και ευχαριστημένος, παρά το αν έχει έσοδο ο Δήμος. Δεν έχει νόημα ο Δήμος να κερδίζει. Δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. Είναι μια οντότητα η οποία πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη σε κάθε επίπεδο. Προφανώς κάποια κέρδη που πιθανόν να υπάρξουν μπορούν να επανεπενδυθούν αλλού για να βελτιώσουμε μια υποδομή αλλού. Νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να το βλέπω κερδοσκοπικά. Θέλω να το βλέπω ανταποδοτικά και νομίζω ότι την ανταπόδοση μας τώρα τουλάχιστον την έχουμε πετύχει. Η δικιά σας εικόνα, αυτή που έχετε εσείς από την φετινή χρονιά, την τουριστική χρονιά, ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ζαβολάκη, η φετινή χρονιά για την εταιρεία διαχείρισης του Φαραγγιού, των μουσείων της Ζάκρου και της παραλίας στο ΒΑΗ θα είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πήγαινε με ένα αριθμό της τάξης του 16% καλύτερα. Ο Σεπτέμβρης όχι και τόσο, αλλά νομίζω ότι θα κλείσει και αυτό θετικά. Νομίζω ότι είναι θετικό. Θα είναι ίσως η καλύτερη χρονιά
τουλάχιστον εισπρακτικά σε ό,τι αφορά το Δήμο μας. Προφανώς ο τουρισμός μπαίνει σε μια καινούργια βάση. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που έχει κατηρωθεί πριν από 43 χρόνια με θέμα την επανεκκίνηση του τουρισμού παγκόσμια. Νομίζω ότι η περιοχή μας, η οποία υπολείπεται πραγματικά και σε τουριστικές υποδομές και σε επενδύσεις και σε πάρα πολλά πράγματα, ίσως είναι μοναδική ευκαιρία ούτως ώστε να στοχεύσουμε σε μια διαφορετικού τύπου ανάπτυξη, ίσως πιο ήπια, πιο φιλική προς τον πλανήτη και το περιβάλλον. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, εγώ μπορεί κάποιοι να το θεωρούν μειονέκτημα, αλλά θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα και μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό τον τόπο, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ και να κρατήσουμε και τον τόπο μας ζωντανό. Σήμερα κερνάμε τους επισκέπτες μας, ξέρω τι, ίδανα και νεράκι, για να τους ευχαριστήσουμε που προτιμήσαμε να επισκεφτούν την περιοχή μας. Γνωρίζουν ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα τουρισμού? Τους το λέμε. Τους το λέμε, περισσότεροι δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν καν ότι είναι καθιερωμένη αυτή η μέρα. Έχουμε και μία έκπτωση της τάξης του 33%, δηλαδή από 3 ευρώ είναι στα 2 ευρώ σήμερα το εισιτήριο, για να τους ευχαριστήσουμε που μας προτιμούν αυτό.